Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό unboxing, μιας και για ακόμα μια φορά θα ανοίξουμε ένα πολύ γαμάτο επιτραπέζιο. Ένα επιτραπέζιο που επίσης ήταν παλιότερα, όμως εντάξει, δεν το προλάβαμε σίγουρα. Μια είχε κάνει ξεκινήσει με καμπάνια στο Kickstarter. Είχε ξεκινήσει το πρώτο, γιατί εδώ έχουμε το second edition. Και όπως μας το λέει το επιτραπέζιο, είναι Alien εναντίον κυνηγού AVP, Alien vs Predator, The Hunt Begins. Και εδώ είναι το second edition, είναι η δεύτερη έκδοση που βγαίνει από το παιχνίδι. Γιατί η πρώτη έκδοση είχε βγει του 2015, πήγε αρκετά καλά και βγάλανε και τη δεύτερη έκδοση του 2017, η οποία είναι αρκετά πιο αναβαθμισμένη, ας πούμε, από την πρώτη έκδοση. Γιατί εδώ οι μινιατούρες μας πλέον είναι unicast, ενώ στο προηγούμενο έπαιρνα τις συναρμολογήσεις στην πρώτη έκδοση. Ήρθε πιο μικρό το κουτί, ενώ στην πρώτη έκδοση ήταν περίπου τόσο, όχι το διπλάσιο, αλλά άλλο ένα τρίτο, ας πούμε, από αυτό είχε. Τι άλλες διαφορές είχε? Εντάξει, γενικά πιο καλά, εδώ πιο χοντρά είναι τα tiles του, οι κάρτες είναι πιο χοντρές, λίγο πιο καλές σαν ποιότητα. Γενικά είναι μια πιο αναβαθμισμένη έκδοση. Και αυτό που λέμε το Unicast εδώ, έχουμε κάποια expansion, τα οποία expansion τώρα ζούμε, π.χ. τη Βασίλισσα. Βλέπετε, εδώ η Βασίλισσα θέλει μια αλφα συναρμολόγηση. Εδώ μας στείλανε τα πιο παλιά. Ενώ νομίζω ότι και τα expansion είχαν βγει και αυτά με τη δεύτερη έκδοση σε Unicast, που είναι έτσι όλα μαζί, δεν χρειάζονται συναρμολόγηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα επέλεξα ένα πακέτο από το αγγλικό eBay, το οποίο όλα αυτά μαζί για να έρθουν στην Ελλάδα βγήκαν κάπου στα 140. Σύμφερε λίγο παραπάνω αυτό το πακέτο, γιατί είχε μαζί και αυτά τα 4 expansion. Έχει, ας πούμε, την Βασίλισσα των Alien, την Alien Queen. Έχει εδώ το USCM Power Loader, εδώ η κλασική μάχη που πάλεψε η Ellen Ripley με την Βασίλισσα στο Alien, στο Aliens 2, αν θυμάμαι καλά όπως το έλεγε. Και εδώ έχουμε ακόμα δύο, εντάξει, έχουμε τα Facehuggers, 5 μικρά νομίζω, αυτά είναι 5 μαζί, και αυτά είναι τα μόνα που δεν χρειάζεται στην αρμολόγηση νομίζω, και ένα Alien Predalien. Εδώ είναι το Predalien, αυτό βγαίνει ένα συγκεκριμένο Alien, το οποίο βγαίνει μόνο όταν μπει μέσα στον κυνηγό. Όταν το Facehugger βάλει, ξέρω εγώ, βάλει το σπόρο του τέλος πάντων μέσα στον κυνηγό και βγαίνει αυτό το πιο δυνατό και ενισχυμένο Alien. Βγήκε από την Prodos Games, όπως βλέπω μας γράφει πάνω. Εδώ μας λέει Action Board Game για έναν μέχρι τρεις νομίζω παίχτες μπορεί να δεχτεί, εδώ δεν μας το γράφει όμως. Μπορείς να το πεις τώρα και Dungeon Crawl αυτό το παιχνίδι, και Role Playing και Hand Management, γιατί έχεις και κάρτες, έχεις και χαρακτήρες, όχι ακριβώς χαρακτήρες να μου πεις, απλά και Dungeon Crawl το λέμε, ας πούμε, όπως στείνεις εδώ και όπως αλλάζει, όπως περπατάνε οι παίχτες σου, ας πούμε, ή ανάλογα με το ποια φυλή παίζεις, συνεχίζεται, ας πούμε, και το παιχνίδι. Εδώ σαν σενάριο τώρα πίσω μας το γράφει. Θέλω και εγώ να το δω λιγάκι, ότι όπως μας γράφει εδώ ένα κομμάτι της ιστορίας, ότι όλα εδώ γίνονται τέλος πάντων στο USCSS Θησέας, εδώ σε αυτό το ένα παρατημένο διαστημόπλαιο στα βάθη του διαστήματος, ας πούμε, και εδώ κανένας δεν μπορεί να σε ακούσει και όλα αυτά. Οπότε λογικά πηγαίνουμε εμείς και εκεί ξεκινάει η σφαγή. The Hand Begins, όπως μας το γράφει. Fast paced, καλό αυτό, δηλαδή αλλάζουν γρήγορα οι σειρές και αυτά. Θα τα δούμε όμως. Μέσα τα χρώματά τους και είναι ξεχωρισμένα. Από ό,τι βλέπω, εντάξει, τα πιο πολλά είναι τα Alien. Πάλι λογικά δείχνει και το πόσο μεγαλώνουν. Πιο πρώτα έχει το πιο μικρό Alien, το Infant Alien ή Baby Alien, πώς να το γράφει, και μετά μεγαλώνει και γίνεται προς Alien Warrior. Και ανθρώπους έχει αρκετούς. Τα Predator είναι κλασικά λίγα, είναι μόνο 3. Ξέρετε πόσο αγαπάω αυτό το franchise, δεν γίνεται να αφήσω αυτό το επιτραπέζιο και σίγουρα θα το δούμε και λίγο καλύτερα να το παίζουμε ή κάποιο review. Γιατί εγώ εδώ τώρα στην πρώτη φάση θα δούμε πιο πολύ το unboxing του. Πάμε σιγά σιγά να ανοίγουμε. Εντάξει, να πούμε ότι συνήθως τα Alien βγαίνουν τα κακά, αλλά και αυτά πρέπει να ήταν τα πιο καλά της υπόθεσης, γιατί απλά ζούσαν εκεί και είτε εμείς πηγαίναμε εκεί είτε τα Predator για να κυνηγήσουν. Όχι ότι τα Alien αυτά προσπαθούσαν απλά να ζήσουν, να επιβιώσουν ίσα εκεί στον πλανήτη σου. Αν και αυτό που έδειξε τώρα στο Alien Covenant δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ, για τον τρόπο δημιουργίας, ας πούμε. Βασικά και τον τρόπο δημιουργίας, τον τρόπο τελειοποίησης των Alien δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ, αλλά εντάξει. Λοιπόν, έτσι το κουτί λίγο είναι μάτ, ας πούμε, δεν έχει καθόλου gloss λεπτομέρειες, καθόλου gloss λεπτομέρειες, αυτό πάρα πολύ ωραίο σήμα, AVP και τα σχετικά trademark, ένα αγαπημένο franchise. Το παλιότερο, η πρώτη έκδοση ήταν τόσο μεγάλο, όπου χωρούσαν και αυτά, και εδώ φαινόταν ο Μαρίνο καημένος, ας πούμε, εδώ πέρα, και από εδώ μεριά, ήταν τόσο μεγάλος που και αυτά τα δύο εδώ στο πλάι ήταν ανοιχτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, ξεκινάμε με tiles, τα οποία tiles φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε, ξεκινάμε με κάποια μολυσμένα tiles. Τώρα δεν θυμάμαι καλά, αλλά πόσο είδα, ξέρω εγώ, σε κάποια tiles εδώ πέρα, ανάλογα τώρα σε αυτό το tile, ας πούμε, παίζει να έχει κάποιο bonus το Alien, ενώ στα απλά tiles να έχουν bonus οι άνθρωποι, ή εδώ, ας πούμε, που έχει το σήμα της Weyland Yutani. Και εδώ πρέπει να είναι ένα token το οποίο όταν σκοτώσει ένα Alien ξεκινάει να τρέχει. Βασικά αυτό πρέπει να είναι Predator,
τραυματίζει ένα Predator ή κάτι τέτοιο για να βλέπει το αίμα του Predator. Και εδώ, όταν σκοτώνει ένα άλλο που βγάζει οξύ και μπορεί να περάσει αυτό σε άλλα tiles ή κάτι τέτοιο. Θα δούμε όμως τι παίζει εδώ. Εδώ έχουμε πόρτες. Βασικά, ναι, εδώ πρέπει να είναι οι πόρτες και εδώ πρέπει να είναι τα ventile, air vent. Λογικά, η αεραγωγή και αυτά ή οι πόρτες. Και εδώ, γιατί έχει και διεξόδους, είδα διέξοδο μάλλον. Μια ματιά και εδώ. Πώς θα τα στείλουμε αυτά θα δούμε. Πολύ ωραία σαν ποιότητα και χοντρό. Είναι και αρκετά χοντρό και έτσι η γλώσσα, ας πούμε, πιο καλό σε σχέση με την πρώτη του έκδοση. Όχι ότι την έχω πιάσει στα χέρια με την πρώτη έκδοση, απλά σε σχέση με αυτά που είδα σε άλλους, σε διάφορα unboxing και αυτά. Εδώ έχουμε κάποια tokens. Εντάξει, εδώ λογικά αυτά είναι των alien. Αυτά είναι των ανθρώπων και αυτό το σήμα των κυνηγών. Τα S. Θα δούμε. Κάποια. Ω, και αυτά πάρα πολύ ωραία token. Τι λες τώρα, ρε, εσύ. Από συγκεκριμένους κυνηγούς, ας πούμε. Ναι, γιατί βλέπω μόνο τρία είναι, ας πούμε, των κυνηγών. Αυτά δεν ξέρω, είναι από κάποιες σκηνές. Θα δούμε τι παίζει και με αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε, γιατί έχουμε τρεις κυνηγούς. Είναι εκείνοι οι τρεις κυνηγοί που έχει όντως. Ένας φάει τη μάσκα και άλλοι δυο είναι χωρίς μάσκα. Για να τους ανθρώπους έχει όλους τους ίδιους και τα alien έχει όλους τους ίδιους. Μόνο οι κυνηγοί έχουν διαφορά. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφοι είναι. Πάρα πολύ ωραία και αυτά τα token. Ας συνεχίσουμε. Α, τώρα εδώ πάμε σε δωμάτιο. Αυτό εδώ είναι δωμάτιο, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο. Όπως θα στήσουμε το χάρτη μας, το ταμπλό μας. Εδώ αυτά τα incubator, μπορείς να πεις, εδώ κοιμώντουσαν τέλος πάντων οι άνθρωποι. Κρυογονική θάλαμη, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξουν και αυτά. Λογικά εξερευνεί τα δωμάτια και βρίσκει διάφορα. Και αυτό μολυσμένο φαίνεται δωμάτιο. Μολυσμένο διάδρομο μάλλον, που και εδώ λογικά θα έχουν bonus τα alien. Σε αυτό α πούμε μπορεί να έχουν bonus οι κυνηγοί. Θα δούμε ακριβώς τι παίζει. Να και οι βάσει για το πώς μπορεί να στήσει αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Έχουμε εδώ και άλλου διαδρόμου. Αυτή συνήθω αυτά κυρίω είναι διάδρομοι. Όχι δωμάτια. Τα πιο μικρά. Δωμάτιο και αυτό α πούμε δωμάτιο. Και αυτό πρέπει να είναι Predator Pod. Λογικά αυτό είναι το Predator ο θάλαμος. Λογικά θα δούμε, μπορεί να είναι και το μηχανοστάσιο, το engine ας πούμε ή ξέρω εγώ τα... πώς το είναι το πιλωτήριο του σκάφους και αυτά. Θα δούμε, πάντως μοιάζει και για Predator Pod. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα βιβλία. Second Edition Expansion Packs. Ναι, είναι κάποια που έχουμε πάρει ήδη ή όχι. Όχι, γιατί εδώ μας λέει Unicast. Α, αυτό είναι, όχι, εδώ είναι όσο είναι από το δεύτερο, από το Second Edition. Α, τα facehuggers είναι από το second edition. Ας πούμε έχει sending guns, το power loader. Το οποίο power loader νομίζω είναι διαφορετικό από το δικό μας. Ναι, πρέπει να είναι διαφορετικό από το δικό μας. Γιατί εδώ είναι unicast, ενώ το δικό μας είναι το συναρμολογήσεις. Και δεν πρέπει να, και νομίζω είναι διαφορετική και η στάση του εδώ. Πάρα πολύ ωραίο, alien queen unicast. Alien queen unicast είναι λίγο περίεργη. Όχι, προτιμώ τη δικιά μας alien queen. Έχει και alien king, πάρα πολύ καλό και αυτό. Ο Έλλον Γιουτάνη και αυτά. Αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι αυτό μπορείτε να το βρείτε και στην Ελλάδα το επιτραπέζιο και στο eFantasy Θεσσαλονίκη και στο Fantasy Shop στην Αθήνα και μπορείτε να το βρείτε κάπου στο 60. Και στο Fantasy Shop στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά, έχει και αρκετά expansions. Αλλά όπως είπα, εγώ προτίμησα να το πάρω απ' έξω γιατί μαζί με αυτά σύμφερε αρκετά η τιμή μαζί με αυτά τα 4 expansions. Μόνο και την Alien Queen που είχε και το Power Loader που φτάνει. Αυτό είναι το rulebook το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Να ρίξουμε μια ματιά μέσα. Λοιπόν, μας εξηγεί, ξέρω εγώ, έχουμε 5 Alien Stag. Ναι, οπότε εδώ τα 5 πρώτα είναι Alien Infants. Τα 10 είναι τα πιο μικρά, ας πούμε, πριν μεγαλώσουν, ας πούμε, είναι πιο μικρά, πιο νεογέννητα. Οπότε λογικά θα είναι και λίγο πιο αδύναμα. Και εδώ τα Alien Stackers, οι οποίοι εδώ, εντάξει, εδώ μιλάμε ότι μεγάλωσαν, ας πούμε, και θα κάνουν ζημιά. Τους 5 ανθρώπους, 5 Marines, ας πούμε, Colonial Marines και 3 Predators. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μέσα κάποια πραγματάκια για τις κάρτες, για αυτά, τι σημαίνει το κάθε token, Predator Faction Back, Alien Faction, εντάξει, τις τρεις κατηγορίες, τρεις factions που έχει ας πούμε, Alien ανθρώπους και κυνηγούς, the sequence. Δεν βλέπω να έχει κάπου quick start, οπότε, ναι, δεν βλέπω να έχει κάπου quick start, λογικά θα το είχε στην αρχή, πώς να ξεκινήσεις γρήγορα το παιχνίδι, οπότε λογικά θα θέλει απλά να το διαβάσεις όλο αυτό και μετά να παίξεις το παιχνίδι. Οπότε αυτό θα μας ζορίσει λίγο γιατί είναι αρκετά μεγάλο rulebook και μέχρι να μάθουμε όλους τους συνδυασμούς και αυτά εδώ που βλέπω ότι κάνει, θα δούμε. Συνεχίζουμε μια βολτίτσα μέσα εδώ. Α, κάπως έτσι στείνεται ας πούμε το παιχνίδι. Δηλαδή στείνει τα δωμάτια και τους διαδρόμους. Κάπως έτσι γίνεται όλο το ταμπλό σου, να πούμε, ο χάρτης σου και αυτά. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και εδώ νομίζω ότι είναι το καλό κομμάτι. Ναι, ρε φίλε, εδώ είναι μινιατούρες. Τι λες τώρα. Πόσο ωραίες είναι βαλμένα μέσα και πόσο καλά προστατευμένες έτσι σε αυτό το μαξιλαράκι και τα ζάρια πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ, αυτό ήταν κάτι που έλειπε από την πρώτη έκδοση. Δεν ήταν έτσι, ήταν πιο σχήμα μέσα στα σακουλάκια και έπρεπε να τις συναρμολογήσει
Έπα να βαθμολογήσει εσύ. Λοιπόν, να ρίξουμε τώρα μια ματιά μέσα στα ζάρια. Έχουμε και. Όχι, εντάξει, δεν έχουμε ακριβώς Dice Cup, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε τρία ζάρια D20 ή D20, όπως μας τα λέει. Για όσους ασχολούνται πιο πολλά χρόνια με τα επιτραπέζια, ξέρουν ακριβώς και τι παίζει με αυτό το ζάρι. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο ζάρι και μας το έστειλε σε πράσινο. Άχισε. Γιατί όχι, πράσινο διάφανο. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ζάρι. D20 όπως τα είναι αυτά τα ζάρια. Έχουμε τρία από αυτά τα ζάρια μέσα εδώ. Καλό αυτό. Δεν ξέρω, λογικά θα παίζει και με τα τρία μαζί. Θα δούμε. Δεν έχει πολλά ζάρια. Καλό αυτό. Δεν έχει ασχοληθεί με διάφορα ζάρια, tokens και τα σχετικά. Να ξεκινήσουμε να βλέπουμε λίγο τι μιατούρε, οι οποίε είναι πανέμορφε. Το βγάζω λίγο προσεκτικά γιατί δεν ξέρω. Α, όχι, δεν φαίνεται ψεύτικο. Φαίνεται αρκετά καλή δουλεμένη μιατούρα. Ω, τι λε τώρα. Εδώ ο πρώτος μας κυνηγός με τη μάσκα φαίνεται πάρα πολύ ωραίος. Απλά είναι τόσο μικρός και δεν ξέρω κατά πόσο θα εστιάσει να του. Τώρα κάτι κάναμε νομίζω. Πάρα πολύ ωραίες μινιατούρες. Αυτές οι μινιατούρες είναι άνετα για βάψιμο. Απλά δεν έχω ασχοληθεί με το βάψιμο και δεν ξέρω αν θέλω να ασχοληθώ για να μην τις χαλάσω ή να χρησιμοποιήσω χρώματα που βγαίνουν εύκολα σε ζεστό νερό και αυτά, αρκεί να μην χαλάσουν οι μινιατούρες μας. Πάρα πολύ ωραίο με τις νεκροκεφαλές εδώ κάτω. Τι λες τώρα. Και το εδώ νομίζω ότι το στάνταρ είναι 32 mm. Αν θυμάμαι καλά όπως έγραφε. Πάρα πολύ ωραίο. Καμία σχέση με την πρώτη έκδοση. Στην πρώτη έκδοση δεν είχε ούτε αυτά εδώ κάτω, ούτε τόσο καλή λεπτομέρεια και έπρεπε να αρμολογήσει εσύ. Ήταν λίγο πιο ψεύτικο. Αυτό είναι πιο καλό. Γιατί δεν είναι τόσο ψεύτικο, τόσο πλαστικό, α πούμε, ακουνιούνται όλα και έχει και πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ο πρώτο μα κυνηγό. Πάμε να δούμε το δεύτερο. Ξεκινάμε κυνηγού. Εντάξει. Ω, τι λε τώρα. Τώρα παρατήρησα κάτι. Κοιτάξτε εδώ. Κάτω, δηλαδή και να πει ότι δεν βρίσκει το σχήμα, α πούμε, βάση με αυτό, μπορεί εδώ να δει στη φωτογραφία που έχει πώ θα ταιριάξει. Για να βάλει ακριβώς αυτόν που ζητάει. Πάρα πολύ καλό. Ας δούμε τον δεύτερο μας κυνηγό. Οι κυνηγοί και οι τρεις είναι διαφορετικοί, οπότε θα τους δούμε όλους. Τα άλλα δεν νομίζω να χρειαστούμε να τα δούμε όλα, γιατί είναι δύο διαφορετικές στάσεις τους. Αυτός εδώ κρατάει και τον δίσκο. Αυτό μπορείς να τον πεις και Disc Master, ξέρω εγώ. Γιατί κρατάει τον δίσκο των κυνηγών, όπου πετούσε ένα δίσκο και μπορεί να κόβει 3-4 κεφάλια μαζί, ξέρω εγώ, μέχρι να επιστρέψει ο δίσκος αυτόν. Και εδώ πρέπει να ήταν που κούμπωνε ο δίσκος, εκεί που τον είχε. Όπως εκείνο το άλλο που είχαμε δει, το Predator βασικά που είχαμε δει, τη Σνέκα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό ο κυνηγό. Πολύ ωραίε οι μιατούρε του, πάρα πολύ ωραίε οι μιατούρε. Δεν ξέρω, ίσω κάνω κάποια στιγμή μια προσπάθεια να τι βάψω. Όχι με πολύ ιδιαίτερα, με πιο απλά χρώματα. Ας πούμε ένα ασημίτη μάσκα του μαύρα τα μαλλιά, έτσι πιο απλά χρώματα, χωρί πολύ λεπτομέρεια, γιατί δεν το έχω και ιδιαίτερα. Αλλά αυτέ οι μιατούρε θα τι ήθελα βαμμένε, σίγουρα. Ή να τι δώσω σε κάποιον να τι βάψει, ή θα δούμε. Πάρα πολύ ωραίε μιατούρε. Απίστευτε. Μ' αρέσουν γενικά όταν ένα επιτραπέζιο έχει καλές μινιατούρες. Α, και αυτόν μπορείς να τον πεις PR Master, ας πούμε. Το βγάζω λίγο προσεκτικά για να μην γίνει καμιά ζημιά. Τι, εδώ είναι κολλημένο με το κεφάλι του. Ναι, εδώ εντάξει, η δουλειά δεν είναι και τόσο γαμάτη. Είναι λίγο το δόρυ κολλημένο με το κεφάλι του. Αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Ναι, είναι κολλημένο όντως, αλλά εντάξει. Δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου. Πόσο ωραίο είναι και αυτό. Και αυτό το δειχτυωτό που κάνανε έτσι όπω ήταν. Αυτό το δειχτυωτό που είχαν τέλο πάντων στο σώμα του, δεν ξέρω ακριβώ αν το φορούσαν ή τι ήταν. Πάρα πολύ ωραίο. Με άλλα νεκροκεφαλές, άλλες από κάτω, ξέρω εγώ, όπω ήταν και τα τρόπαιά του. Και αυτή η μικρή λεπτομέρεια εδώ, αυτό το διπλό κλό που είχαν οι κυνηγοί που έβγαινε. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία μιατούρα. Τι λε τώρα. Πού να φτάσουμε και στα άλλη. Ή να δούμε και τι άλλε, π.χ. τη Βασίλισσα των άλλων. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι, κυνηγοί πάντως είναι πάρα πολύ όμορφοι. Τους έχεις σε διαφορετικά χρώματα για να τους ξεχωρίζεις, εννοείται. Πάμε να δούμε καναλενάκι. Ω, και αυτά πάρα πολύ γαμάτα. Αυτό νομίζω ήταν το Infant, έτσι που κάθεται. Λογικά. Το πιο μικρό αλενάκι που. Εντάξει, τι Infant και αυτό όπως βλέπω σε σχέση με το σώμα και το εξωσκέλετο που είχαν έτσι το περίεργο σώμα τα Alien. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλά αναπτυγμένο. Δεν το βλέπω ιδιαίτερα Infant. Και κάτω όπως είναι οι βάσεις τους, πάρα πολύ ωραίες. Πόσο καλά δουλεμένες. Πόσο μικρές, αλλά πόσο καλή λεπτομέρεια. Το στόμα τους ακόμα, κοιτάξτε εδώ. Απλά είναι τόσο μικρή και το εστίασμα είναι περίεργο. Είναι αρκετά μικρή. Τώρα τόσο κοντά που τη βλέπετε, μπορεί να φαίνεται μεγάλη, αλλά σε σύγκριση, ας πούμε, με το χέρι, κοιτάξτε εδώ πόσο μικρή είναι. Δηλαδή, όπως μπορείς να την πιάσεις. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε. Εδώ νομίζω ακόμα μια διαφορετική. Πάλι, αλλά είναι βαρύ. Εδώ πήγαμε σε στάκερ. Όχι, εδώ πρέπει να πήγαμε σε στάκερ. Ω, τι λες τώρα. Αυτά, ας πούμε, το μόνο εύκολο βάψιμο εδώ πέρα μπορείς να κάνεις μαύρα, ας πούμε. Απλά εδώ είναι τόσο λεπτή και τόσο μικρή που το εστίασμά του εστίασε λίγο.
Γιατί είναι τόσο μικρή μοιατούρα το εστίασμα, όπως είπα, θα είναι λίγο ζόρικο, θα μας ζορίσει λίγο. Και εδώ, αυτές εδώ, εντάξει, αυτά είναι τα μόνο εύκολο που μπορείς να βάψεις, γιατί μπορούν να γίνουν μαύρα. Μήπως κάπως έτσι είναι λίγο καλύτερα. Κάτω μας γράφει Fox. Μάλιστα. Εδώ θα μπορούσαμε να βάψουμε μόνο τα άλλα, ας πούμε, να τα βάψουμε μαύρα, ξέρω εγώ. Όλα full μαύρα. Και κάτω, ίσως λίγο τη βάση, ξέρω εγώ. Λίγο τη βάση πιο ασημή, ας πούμε, ή το χρώμα που είχε μέσα το διαστημόπλοιο. Πάρα πολύ ωραίο. Και πίσω, κοιτάξτε το πόσο καλή δουλειά έχει. Ενώ είναι τόσο μικρό, πόσο γαμάτη λεπτομέρεια έχει. Τι λες τώρα. Χρησιμοποιώ κάπως έτσι το χέρι για να εστιάζει. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να εστιάσει τόσο μικρή και τόσο λεπτή που είναι. Και τη γλώσσα του έτσι πως βγαίνει. Τι λες τώρα, κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, τώρα πολλά ζητάω. Α, όχι, εστίασε και εδώ. Πω, απίστευτες μινιατούρες. Οι μινιατούρες του είναι απίστευτες. Έχουμε άλλο διαφορετικό αλιενάκι, πρέπει να έχουμε. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι ακριβώς τα σχέδια του. Εδώ. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ πρέπει να είναι Stacker. Η Infant είναι εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Οι διαφορές του πρέπει να είναι πολύ μικρές. Και εδώ με το μικρό γλωσσάκι του, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Τι λες τώρα. Καλά, για τις βάσεις, εντάξει, ό,τι μινιατούρα και να βγάλαμε έχει πάρα πολύ ωραίες βάσεις, ρεαλιστικές βάσεις, έτσι με κάτω διάφορα, ξέρω εγώ, όπως ήταν μέσα στο διαστημόπλοιο. Το περίεργο εξωσκέλετον σώμα τους ή δομή που είχε το σώμα τους, τέλος πάντων, και αυτό πόσο ωραίο είναι με την ουρά τους και με αυτά. Πω, πω, πω. Έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Έχουμε, ναι, και αυτό εδώ είναι διαφορετικό. Πόσες διαφορετικές βάσεις έχουμε, ρε, στάσεις μάλλον. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο ωραίος. Εδώ πατάει σε ένα κομμάτι αλουμίνιο, τέλος πάντων εκεί σίδερο, ότι ήταν πάνω στο διαστημόπλιο. Εδώ πρέπει να είναι έτοιμο να φτύσει, κάνα οξύ, ή έτοιμο να επιτεθεί γενικά σε κάποιον. Είναι έτσι λίγο battle pose, κειμένο προς τα κάτω με το ένα πόδι έτοιμο να δώσει πόνο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Όχι, αυτό πρέπει να είναι από τα μεγάλα, ναι. Αυτό πρέπει να είναι από τα stackers. Αυτό πρέπει να ανοίγει στους άλλους stackers. Έχει και Warriors και αυτά, οπότε ίσως τα χτυπήσω και αυτά. Θα δούμε, αυτά μπορώ να τα πάρω και από την Ελλάδα, από το Fantasy Shop, όπως προείπα πιο πριν, που έχει και αυτό το μαγαζί κάποια expansions και το επιτραπέζιο για όποιον ενδιαφέρει να το πάρει πιο οικονομικά και να μην δώσει τόσα, ας πούμε, για όλα αυτά όπως είναι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε διαφορά, όχι, αυτό είναι το ίδιο με το άλλο που είδαμε και αυτό είναι το ίδιο. Νομίζω από τα Alien είδαμε όλες τις τάσεις τους. Α, πρέπει να έχει και δεξί-αριστερό. Ναι, νομίζω στο άλλο είχε άλλο χέρι στο πόδι έτσι κάτω και άλλο χέρι πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αυτές είναι παρόμοιες οι μινιατούρες. Νομίζω ότι από τα Alien είδαμε ότι η μινιατούρα ήταν να δούμε. Και εδώ που κάθεται έτσι το Infant. Ναι. Πάρα πολύ ωραία εδώ αυτήν. Αυτή. Α, εδώ έχουμε ένα σπασμένο χέρι, ε. Κακός. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα δούμε, παίζει να είναι το χέρι κάπου μέσα. Δεν νομίζω να λείπει τελείως. Θα δούμε όμως, ή μήπως του στείλουμε κάνα μήνυμα, αν και σε ποιους να στείλουμε μήνυμα, γιατί πλέον δεν είναι θέμα καμπάνιας και δεν ανήκει στην εταιρεία. Θα δούμε, αυτό είναι λίγο περίεργη φάση. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, νομίζω αυτά. Πάμε να δούμε σιγά σιγά και τους ανθρώπους μας. Εδώ έχουμε, αυτός πρέπει να είναι, ναι, αυτός πρέπει να είναι που καλεί και κόσμο. Ο Comtech, ας πούμε, όπου είχε και το ραντάρ που έβλεπε την κίνηση. Εδώ αυτό κρατάει για να ανιχνεύει τις κινήσεις. Άμα έρχεται κάνα alien ή ξέρω εγώ κάνα κυνηγό, πάρα πολύ ωραίο. Και σε αυτού πάρα πολύ καλή δουλειά. Και στα όπλα που είχαν και στον εξοπλισμό του, γενικά όπω φαίνεται, πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Μινιατούρε που άνετα μπορεί να παίξει έτσι με μπογιά, ξέρω εγώ, γιατί έχει αρκετή λεπτομέρεια που μπορεί να βάζει πάνω. Ακόμα και σε αυτέ εδώ τι μικρέ λεπτομέρειε, στο κράνο του και στα λέιζερ αυτά, να τα κάνει κόκκινα, ξέρω εγώ. Όποιο ξέρει να δουλεύει καλά τι μινιατούρε, με αυτέ τι μινιατούρε θα κάνει παπάδε νομίζω. Συνεχίζουμε και δεν είδαμε βασικό αλιενάκι, έτσι που είδα τώρα που είναι μέσα εδώ. Και αυτό πρέπει να ανήκει στα Alien Infant, όπως είναι μέσα εδώ πλακωμένο. Α, προσπαθεί να χωθεί βασικά να περάσει μέσα από εδώ, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό είναι σίγουρα Alien Infant, μικρό. Αυτό είναι σίγουρα μικρό. Να έχεις τόση ώρα πριν παίζεις να βλέπαμε τα Stalkers. Και να είναι αυτά τα μικρά έτσι που είναι. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Εδώ στην ουρά του δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να λείπει μία μύτη, ξέρω εγώ. Για να το συγκρίνουμε λίγο με το άλλο, το οποίο έχει και μια διαφορά στο χρώμα. Το ένα είναι πιο ροζ, το άλλο πιο μπλε. Ναι, εδώ δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, λίγο η μύτη πάνω εδώ είναι λίγο πιο αιχμηρή, ας πούμε. Αλλά εντάξει, μικρό το κακό, όπως είπα. Στην άλλη, τώρα που είναι σπασμένο το χέρι, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν βρούμε κανένα χέρι.
Όχι, μετά νομίζω ότι οι άλλες είναι αυτές που, όπως αυτές που είδαμε. Πάμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε ανθρώπους. Ω, εδώ πρέπει να είναι smart gunner. Ναι, εδώ μιλάμε για smart gunner. Εντάξει. Αγαπημένος. Και γενικά και στα παιχνίδια μου άρεσε πάρα πολύ ο smart gunner. Και στα παιχνίδια των άλλων που έπαιζα παλιότερα. Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει. Με το πάρα πολύ μεγάλο του όπλο. Εδώ είναι λίγο στραβούτσικο ας πούμε, αλλά εντάξει, κανένα θέμα. Πες να είναι και γυναίκα. Θα μπορούσε να ήταν και γυναίκα, γιατί θυμάμαι ήταν και γυναίκα και στο Alien 2 ήταν γυναίκα. Aliens νομίζω όπως το έλεγε το Alien 2, το τότε franchise, εκεί πρέπει να ήταν γυναίκα. Πες να είναι και αυτή η γυναίκα, αν κρίνω από τις καμπύλες της. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Είναι αυτός με τον προβολέα εκεί κάτω, εντάξει, βάση τους είναι απίστευτες. Λοιπόν, έχουμε άλλους διαφορετικούς, νομίζω έχουμε και διαφορετικούς ανθρώπους. Οπ, εδώ το κλασικό πεζικό, κλασικό infantry ας πούμε. Στημένος, εδώ προσπαθεί ας πούμε να έχει ένα μικρό barricade, ξέρω εγώ, ένα μικρό κάλυμα, μια μικρή κάλυψη ας πούμε και πυροβολάει. Εδώ πρέπει να είναι πιο combat pose και πρέπει να είναι γενικά πιο combat pose άνθρωπος που υπάρχει αυτός εδώ στο επιτραπέζιό μας. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτη λεπτοδουλειά έχει στη στολή του. Ωραίος, ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Χώρισαν όλες οι μινιατούρες εδώ. Έχουμε άλλη διαφορετική. Έχουμε, ναι. Και αυτός εδώ φαίνεται για πεζικάριος. Όχι, εδώ στο ντύσιμο φαίνεται και λίγο στον άλλον, τον Comtech, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει. Αυτά εδώ, τα παραπανήσια πίσω που έχει, τι δουλειά κάνανε, ρε. Πάρα πολύ ωραία. Και στο έτσι λίγο μικρό τερέν με ανεβαίνει κάτι σωλήνες τώρα εδώ, κάτι μηχανισμούς περίεργους, τι ανεβαίνει. Πόσο γαμάτη δουλειά έχουν κάνει στις μινιατούρες τους. Και έχουμε και ακόμα έναν άνθρωπο, αυτός παίζει μου ότι είναι ο φλογοβολιάρης. Όχι, αυτός δεν είναι ο φλογοβολιάρης, φαίνεται αυτός σαν φλογο... Α, όχι, παίζει να είναι και φλογοβόλο αυτό. Παίζει να είναι αυτός να είναι ο flamethrower. Παίζει να είναι και φλογοβόλο αυτό κρατάει, πάρα πολύ ωραίο. Γιατί βλέπω πίσω δεν έχει καμιά φιάλη, αλλά αυτό το πλάκι όπως το βλέπω σαν να είναι από κάτω η φιάλη. Εδώ πέρα αυτό εδώ θα μπορούσε. Εντάξει. Γενικά σαν δουλειά η Brothers Games προσπαθεί κυνηγά ας πούμε, να τα βγάλει λίγο πιο οικονομικά ας πούμε, σε θέμα ποιότητας. Γιατί και εδώ βλέπω έχει κάποια κομμάτια που δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιήσει και το καλύτερο εργοστάσιο για να τις βγάλει. Αλλά βγήκαν πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή αν βγαίναν σε κανένα άλλο εργοστάσιο με λίγο πιο υψηλό κόστος ας πούμε, νομίζω θα βγαίναν ακόμη πιο γαμάτες. Γιατί σαν λεπτομέρεια, σαν κλίμακα και σαν αυτά είναι πάρα πολύ δυνατές οι μινιατούρες μας. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις καρτούλες μας. Γιατί από μινιατούρες νομίζω τις είδαμε όλες. Μετά τα άλλη που δεν είδαμε είναι ίδιες οι στάσεις με αυτές που έχει. Ναι. Είπα να κάνω μια προσπάθεια, μου αφήσαμε κανένα, αλλά νομίζω είμαστε κομπλέ από εκεί. Λοιπόν, οι καρτούλες μας, οι οποίες καρτούλες μας, ναι, ρε, έχει τέτοιο άνοιγμα. Δεν χρειάζεται να το σκίσεις. Δηλαδή, κρατάς αυτό. Δεν χρειάζεται να το σκίσεις όλο. Κρατάς αυτό και τις ξαναβάζεις πίσω εδώ. Δεν έχεις κανένα θέμα. Λοιπόν. Εδώ τι έχουμε, τη Marksman, τι μας λέει τώρα εδώ, Satit, αυτά τώρα πρέπει να είναι Objectives ή Missions, Grenade, πάρα πολύ ωραία, γιατί εδώ βλέπω μας γράφει, Perfect Timing, εδώ παίζει να είναι Missions ή Objectives συγκεκριμένα ή κάποια κομμάτια του σεναρίου τέλος πάντων που θα μπορούσες να κάνεις. Συνεχίζουμε εδώ, πίσω Just a Shadow Conditional, θα δούμε τι ακριβώς παίζουν αυτά, πίσω έτσι έχουν αυτό το αλιενίστικο μοτίβο ξέρω εγώ. Τι έχουμε άλλα εδώ, συνεχίζουμε, όλες αυτές είναι τέτοιο στυλ. Σαν mission card ας πούμε ή objectives ξέρω εγώ ανάλογα τώρα τι μπορεί να είναι αυτή η κάρτα. Target είναι an model, target model may have an additional tile when using. Θα μπορούσε να ήταν αυτό και action cards, δηλαδή για την κίνηση που θα κάνεις ξέρω εγώ. Ναι, θα μπορούσε να ήταν αυτές και action cards λογικά, που σου λένε ας πούμε τι κίνηση μπορείς να κάνεις αν έχεις αυτές τις κάρτες στο χέρι σου, όπως έχει εδώ ambush και τέτοια. Πάρα πολύ ωραίες, εδώ όλες είναι τέτοιες από ό,τι βλέπω. Συνεχίζουμε. Α, βασικά από ό,τι βλέπω έχουν και διαφορετικά. Ναι, ρε, Target Marine Model. Το ένα, ας πούμε, αυτό παίζει να είναι για τα άλλα και αυτό για τους ανθρώπους ή για τους κυνηγούς. Γιατί έχουν και διαφορετικό κόψιμο. Διαφορετικό μοτίβο γύρω-γύρω. Πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες καρτούλες. Πάμε να δούμε και αυτές. Ω, εδώ έχουμε κι άλλες. Όχι, εδώ δεν έχουμε κι άλλες. Εδώ έχουμε κι άλλες. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικά σχέδια. Α, πίσω όμως παίζει ρόλο το πίσω. Ναι, γιατί και εδώ πίσω βλέπω είναι διαφορετικό. Δηλαδή εδώ ας πούμε είναι έτσι και εδώ είναι έτσι. Και το πίσω παίζει διαφορά, οπότε έχει ο καθένας τις κάρτες του
Και αυτό εδώ πες να είναι Predator, ας πούμε. Ή να ήταν ένα από εκείνα Predator και εδώ να είναι Alien, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Πάμε να τι ανοίξουμε και αυτές. Μ' αρέσουν το φωτοκλείσιμο που έχουν. Γιατί δεν χρειάζεται να σκίσει το χαρτί, μπορεί να το ανοίξει έτσι κατευθείαν. Καλό αυτό. Για να το κρατήσει κιόλα. Και να τι ξαναβάζει πίσω εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάρτες χαρακτήρων ή παικτών, ας πούμε. Εντάξει, και κάρτες στατιστικών όπου μας λέει εδώ τα στατιστικά του καθενός. Εδώ έχουμε τον Smart Gunner, Smart Gun όπως μας το γράφει. Εδώ έχουμε Pulse Rifle. Εδώ εντάξει, βγάζει τον παλμό, ας πούμε, τι όπλα είχαν εκεί πέρα, τι του φέχια, ξέρω εγώ. Smart Disc, εδώ έχουμε τον κυνηγό Hunter, ας πούμε. Motion Tracker, Motion Tracker τον λέει τον άλλον που είχε εκείνο εκεί που κρατούσε πάρα πολύ. Flamethrower, ναι, έχουμε Flamethrower, καλό αυτό. Έχουμε πάλι Pulse Rifle, έχουμε δύο Pulse Rifle. Εδώ έχουμε Combi Stick. Ο Combi Stick λέει νομίζω αυτόν που είχε το. Που κρατούσε το. Πώς το λένε, το δώρο τέλος πάντων. Alien Infant Warrior και Alien Stacker. Α, και έχουμε δύο από εδώ, εντάξει, γιατί είναι τα ίδια αυτά. Οπότε νομίζω ότι με αυτές τις δύο μπορείς να κάνεις δουλειά. Αν δεν έχει περισσότερες. Α, όχι, Mission, αυτές εδώ είναι οι αποστολές. Εδώ είναι οι Mission Cards. Έχουμε διάφορες αποστολές. Εδώ Target Room. Ντάμε, Target Room, Target Interact, Target Rooms Deliver. Α, μάλιστα, για τον καθένα είναι διαφορετικό. Βλέπετε, όπως γράφει σε μία κάρτα, έχει τρεις διαφορετικές αποστολές ανάλογα με τη φυλή που παίζεις. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Target Tile, Damage Game 3 Trophies και Target Tiles, Damage. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ τι έχουμε, Mission Kappa. Όλες αυτές είναι αποστολές. Πω, πω, τι λες τώρα. Κοιτάξτε το νέο, όλες αυτές είναι όλες αποστολές. Και ξεκινάει από Α και παίζει να φτάνει μέχρι το Z, να έχει όσες είναι και η ΑΒ, τόσες αποστολές. Πάμε να δούμε και την τελευταία σειρά από κάρτες. Αντικείμενα δεν είδα πουθενά. Παίζει να είναι εδώ τα αντικείμενα. Γιατί βλέπω όλο ή δεν έχει αντικείμενα, ας πούμε. Ή τα έχει πιο κάτω. Λοιπόν, εδώ έχουμε τι γίνεται εδώ. Καλό, τα βλέπουμε από πίσω. Μάλιστα. Ας δούμε αυτές. Α, αυτά παίζει να είναι των κυνηγών. Ή τον Alien πρέπει να είναι αυτές. Να δούμε, γιατί βλέπω ότι και αυτές είναι action cards, ας πούμε, ανάλογα με την κάρτα που έχεις κάνει και την συγκεκριμένη δράση, ξέρω εγώ. Θα δούμε και πώς παίζεται γενικά το παιχνίδι, πώς μαζεύεις, πώς τραβάς τις κάρτες και αυτά. Power out ads. Και εδώ τι έχουμε τώρα. Tactical advantage. Clans chosen. Α, clans chosen. Οπότε εδώ εντάξει, αυτό το clans chosen λογικά παίζει να απευθύνεται σε κυνηγούς. Γιατί τώρα clan και τέτοια είχαν αυτοί. Πάρα πολύ ωραία. Shadow of a Stacker. Α, όχι. Θα δούμε, θα δούμε. Πάρα πολύ ωραίες φαίνονται και αυτές. Αυτές και οι καρτούλες μας. Είδαμε σχεδόν όλες τις κάρτες. Και τώρα μπορείς να το βγάλεις αυτό. Δηλαδή, α, όχι, αυτό μάλλον να το βγάλεις με αυτά. Το βγάλεις χωρίς αυτά. Βγαίνει αυτό. Από κάτω βλέπετε ότι είναι κλειστό έτσι. Το προστατευτικό μαξιλάρι. Και συνεχίζουμε κάτω. Έχουμε και άλλα tiles. Όπου λογικά θα έχουμε και τα δωμάτια και αυτά. Εδώ έχουμε κάποια ακόμα tiles για να φτιάξει τον διάδρομο. Εντάξει, εδώ είναι ας πούμε τα σταυροδρόμια που εδώ ενώνει τα πιο μικρά tiles. Και άλλο token ή mark εδώ, όπως μπορείς να το πεις, ξέρω εγώ. Αυτό συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε δωμάτιο. Εδώ έχουμε δωμάτιο, το οποίο θα δούμε ποιο δωμάτιο είναι και ακριβώς αυτό. Εδώ μπορεί να είναι το πιλωτήριο, ξέρω εγώ, ή το κέντρο ελέγχου, ξέρω εγώ. Και αυτά εδώ πάλι μολυσμένα. Πάλι μολυσμένα κομμάτια διαδρόμου που λογικά εδώ πάλι θα έχουν bonus τα alien. Σήματα Wear and Yutani, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή παίζει σε αυτά εδώ να έχουν τα Predator, σε αυτά τα κυνηγή και σε αυτά τα Alien ή κάτι τέτοιο. Θα δούμε ακριβώς, θα διαβάσουμε τους κανόνες και θα μάθουμε γιατί. Εδώ βλέπουμε αίμα τον Alien έχει κάνει τρύπα και εδώ λίγο αίμα. Αυτό παίζει να τα αφήνει για τους κυνηγούς μόλις τους τραυματίσεις. Και άλλο δωμάτιο, σαν warehouse. Σαν να είναι αποθήκες αυτές, ξέρω εγώ. Γιατί βλέπω ότι έχει κάποια container και αυτά. Ή container room, δεν θυμάμαι τώρα και ακριβώς και τα δωμάτια, πόσα δωμάτια είναι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, πόσα έχει εδώ, έχει αρκετές, έτσι, αρκετά φύλλα έτσι με tiles και τέτοια. Και εδώ σταυροδρόμια πάλι κάποια μολυσμένα, κάποια απλά. Εδώ έχουμε, α, εδώ έχουμε και άλλα tokens, διάφορα περίεργα, αυτά είναι τα τρόφι. Αυτά είναι τα τρόφι, όπως είχε η αποστολή, μάζεψε τρόφι, να φάτα δύο, ας πούμε, εδώ έχεις δύο τρόφι αμέσως. Εδώ ωραία σκηνή, γιατί βλέπω εδώ έναν μαρίν να χτυπάει ένα άριν, οπότε εδώ παίζει να το βάζει στη σκηνή μάχης αυτό. Και εδώ ένα Predator. Πάρα πολύ ωραία φαίνονται αυτά. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το τραπέζι. Πραγματικά σίγουρα θέλω να το παίξω και δεν ξέρω. Όχι, βασικά ξέρω με ποιους θα ξεκινήσω να παίζω πρώτος. Με τα Predators τα αγαπάω πάρα πολύ. Και τα Alien μου αρέσουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι και στα Alien, ας πούμε, αν ήμουν εκεί, θα ήμουν από αυτούς τους τρελούς που ξέρεις, τα γούσταραν και έλεγαν είναι ο τέλειος οργανισμός.
Απλά όπως προείπα δεν μου άρεσε όπως τα δείξαν να τελειοποιούνται στο Alien Covenant. Λοιπόν, και εδώ πάρα πολύ ωραία. Τα ίδια έχουμε εδώ κάποια τρόφι και κάποια αυτά. Οπ, και εδώ έχουμε και άλλο δωμάτιο. Και αυτό είναι το τελευταίο. Το τελευταίο φύλλο μετά. Α πούμε, εδώ έχουμε και άλλο δωμάτιο. Και αυτό το δωμάτιο θα μπορούσε να είναι και έξω. Όχι, δεν νομίζω, εντάξει, δεν νομίζω να έχει να παίξει έξω. Είναι ένα τελευταίο δωμάτιο. Έχει 5 δωμάτια, αν θυμάμαι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο όλο το στήσιμο των επιτραπέζιων. Όλο το στήσιμο γενικά του επιτραπέζιου. Θα δούμε τι παίζει. Πάμε να δούμε λίγο τα expansions όμως και πώς θα τα φτιάξουμε έτσι με αυτό που είναι Unicast και τέτοια φάση. Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε με την Alien Queen. Ας ξεκινήσουμε με τη Βασίλισσα των Alien Maker. Αυτή λογικά ανοίγει κάπως έτσι. Μέσα εδώ τι έχουμε. Ναι, αυτό που σας έλεγα εδώ μας γράφει ότι έχει 32 mm. Ότι είναι μια κάρτα, ένα μοντέλο, μια βάση και ένα token. Και πίσω μας δείχνει πώς συναρμολογείται. Εντάξει, νομίζω θα βρούμε τη συναρμολόγησή τη. Δεν νομίζω να είμαστε τόσο χαζοί. Α, τι πρέπει για να το ανοίξει για να το σμπρώξει. Ναι, γιατί είναι κι άλλο κλειστό μέσα. Καλό αυτό για να προστατευτεί λίγο παραπάνω. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα θέμα. Ναι, και κάπως έτσι ήταν και παλιά. Κάπως έτσι ήταν στο προηγούμενο, στην πρώτη έκδοση του επιτραπέζιου. Δηλαδή μέσα εδώ και μέσα σε σακουλάκια και διαλυμένο. Για να δούμε τι παίζει. Και εδώ θα έχουμε και διαφορά στην κάρτα. Για να δω. Σε σχέση με μεγέθους και τέτοια. Όχι. Όχι, σαν μέγεθος και σαν ποιότητα, ας πούμε, είναι η ίδια. Εντάξει, κανένα θέμα. Εδώ έχουμε το token της Βασίλισσας. Ωρε φίλε, τι λες τώρα. Το token της Βασίλισσας των Alien. Μια πραγματική Βασίλισσα. Καλές και οι Βασίλισσες της Disney, αλλά αυτή εδώ είναι όντως Βασίλισσα. Λοιπόν, ας τα ανοίξουμε και αυτά προσεκτικά. Πώς την βάζεις αυτήν, θα δούμε. Λογικά έτσι, δεν νομίζω. Γιατί είναι από κάτω αυτά. Αλλά τι να μπαίνουν από κάτω, δεν νομίζω. Θα δούμε, ας ξεκινήσουμε τη συναρμολόγησή της, το κεφάλι αυτά. Και όσο το ψάχνω δεν μπορώ να βγάλω άκρη, γιατί εδώ τώρα βλέπω ότι έχει, ας πούμε, αυτά τα δύο. Όπως βλέπετε τώρα εδώ, αν δείτε λίγο το πόδι, έχει αυτά εδώ τα δύο και αυτή η μπίλια που πρέπει να έχει κανονικά έχει πάνω αυτό. Ενώ εδώ είναι να μπει κανονικά σαν μπίλια, γιατί έτσι δεν βγάζει νόημα να μπει και όπως μας το δείχνει πίσω. Οπότε λογικά αυτά εδώ χρειάζονται λίγο έξτρα δουλειά και μάλλον θα τα δούμε τώρα. Γιατί χρειάζονται και κόλλα και κάποια χρειάζονται λίγο έξτρα κόψιμο, ξέρω εγώ. Γιατί ακόμα και αυτό εδώ δεν μπαίνει. Μόνο το κεφάλι ίσως στηρίζεται λίγο, αλλά και αυτό ακόμα μάλλον θέλει κόλλα. Κάπως έτσι να ήταν η Βασίλισσά μας. Κάπως εδώ. Τέλος πάντων, να σας ανοίξουμε λίγο και τα άλλα. Γιατί και εδώ αυτό βλέπω ότι έχει, ξέρω εγώ, αυτό εδώ το κομμάτι. Ενώ δεν μας χρειάζεται αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι θέμα κακιάς δουλειάς ή τα έχουν αυτά επίδεζε προστατευτικό και θέλει να τα κόψει, ξέρω εγώ, ή να τα κολλήσει. Θα δούμε, ναι, τώρα μας έφυγε. Θα δούμε πώς θα την ρυθμίσουμε και αυτή. Ας δούμε λίγο αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε. Είναι ακόμα έτσι. Μόνο η Βασίλισσά μας είναι έτσι. Γιατί οπότε αλλιώς λογικά θα χρειαστούν διαφορετικό φτιάξιμο. Πιο πολύ φτιάξιμο και αυτά. Λοιπόν. Ελπίζω να είναι λίγο πιο εύκολα. Και αυτά δεν τα ψάξα και καθόλου να δω περίπου τι παίζει, πώς θα κάνεις. Εδώ έχουμε το power loader μας. Και αυτό το βλέπω λίγο περίεργο. Θα δούμε όμως. Μακάρι αυτό να μπορέσουμε να το συναρμολογήσουμε έτσι. Ή όλα έχουν περίεργες ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, κατά βάση το power loader μας νομίζω. Α, αυτός είναι ο άνθρωπος βασικά. Και γύρω του φτιάχνει το power loader. Λογικά. Για να δούμε τώρα εδώ πως μας τον λέει. Και αυτός και ο power loader είναι λίγο περίεργος. Γιατί και αυτός χρειάζεται λίγη κόλλα. Ας πούμε όπως είναι κάτω εδώ. Για να τον ενώσεις έτσι, ξέρω εγώ, τον κάνεις κάπως έτσι. Δεν κολλάει αυτό καλά, ας πούμε. Θέλει κόλλα. Δεν να πεις ότι το στερεώνεις έτσι μόνο του. Αλλά γενικά, σαν δουλειά, δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είδα κιόλας, δεν τα ψάξα και καθόλου, αλλά δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, πρέπει να τα άκραξε λίγο ο κόσμος. Γιατί και αυτά εδώ τώρα σου έχει αυτά εδώ τα δύο. Τα οποία αυτά τα δύο δεν φαίνονται κάπου εδώ. Τουλάχιστον εδώ στο τζάμι, ας πούμε, δεν φαίνεται αυτό εδώ πάνω. Οπότε αυτό εδώ πάνω το μαραφέτ χρειάζεται κόψιμο με εκείνα του μοντελισμού που είναι τα ψαλάκια και αυτά. Τα οποία δεν τα έχω και μάλλον ήρθε η ώρα να τα αποκτήσω. Να πάρω κάτι τέτοιο για να το βάζει αυτό κάπως έτσι εδώ, ξέρω εγώ, το τζάμι του. Και δεν κολλάει και εδώ καλά. Θέλει δηλαδή κόλλα. Δεν είναι ότι έχει τρύπες και περνάει εδώ από τις τρύπες να μπει κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά όμως εντάξει, και αυτό άμα ολοκληρωθεί έτσι καλά θα δείξει καλό λογικά. Έχει κακιά δουλειά. Από το εργοστάσιο, ας πούμε, έχει αρκετά κακή δουλειά. Εδώ το token του Power Loader. Ας δούμε λίγο και το Pentalion. Τώρα αφού τα ανοίξαμε θα δούμε λίγο. Αλλά τα μόνο που θα ευχαριστηθούμε νομίζω από τα expansions θα είναι τα facehuggers. Τα οποία λογικά θα είναι ολοκληρωμένα. Θέλω να πιστεύω πως θα είναι ολοκληρωμένα.
Λοιπόν, Πρεντέλιεν. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Έτσι θέλω, έχω περιέργεια να το δω πώς είναι το σκάλισμά του και αυτά. Αν και όπως τα έχουν, δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Θα προτιμούσα να είναι έτοιμα ή τουλάχιστον να κολλάνε κατευθείαν. Όχι τόσο τα λεπόρια που θα χρειαστεί για να τα φτιάξουμε. Γιατί θα χρειαστεί λεπτοδουλειά. Λοιπόν, για να δούμε το Πρεντέλι ενώ ας... Πάω Λόντερ, είδαμε το... την κάρτα του. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται και αυτό. Λοιπόν, για να ανοίξουμε το Πρεντέλι. Να δούμε εδώ πόσο θα μας ζωρίσει. Ή θα κολλήσει κατευθείαν αυτό, όχι. Και εδώ ας πούμε, εντάξει, τώρα έχει ας πούμε αυτή τη μαλακία εδώ κάτω. Στο κεφάλι. Το οποίο βλέπετε αυτό το τετράγωνο. Το οποίο αυτό σε εμποδίζει απλά να το κολλήσεις, να το βάλεις κατευθείαν εδώ. Πρέπει να κόψεις αυτό και να το βάλεις μετά. Δεν ξέρω γιατί αυτά παίζει να μην είναι από το εργοστάσιο και αμυγό που κάνω από κακιά παραγωγή ή κάτι τέτοιο. Γενικά όμως φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και το κεφάλι του και αυτά. Απλά θα δούμε, πρέπει να το φτιάξουμε, είναι λίγο περίεργο. Κάτω εδώ έχουμε το token του Predalien. Εντάξει, πίσω το σήμα των Aliens. Alien Faction όπως μας το έλεγε. Και για το τέλος πάμε να την κάρτα του Predalien. Με τα στατιστικά του και με αυτά, έτσι ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίος φαίνεται και αυτός. Πάμε να δούμε και τα facehuggers, τα οποία είναι 5. Και εδώ θέλω να πιστεύω πως δεν θα χρειαστεί ούτε λίγο σε αυτά. Και θέλω να πιστεύω πως θα είναι έτοιμα. Τουλάχιστον αυτά, να μην χρειαστεί να κάνουμε και εδώ αλλαγής. Γιατί τα άλλα θα μας ζωρίσουν. Τα άλλα θα μας ταλαιπωρήσουν λίγο. Λοιπόν. Ναι, εδώ πιστεύω είναι έτοιμα. Ναι, εδώ είναι έτοιμα. Πάρα πολύ ωραία, εντάξει. Ευτυχώς. Ευτυχώς αυτά τουλάχιστον. Εντάξει, να μπει τώρα τόσο μικρά να μην τα είχαν έτοιμα. Αν και βλέπω κάτι κομμάτια πλαστικό, σαν να έχει κάποια σπασμένα κομματάκια, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ όμορφα. Εδώ εντάξει, μιλάμε ότι έχουν ομορφιά. Είναι πάρα πολύ ωραία φτιαγμένα πάνω εδώ στο token. Και αυτά γιατί βγήκαν από το expansion 2. Άρα, δηλαδή θα προτιμούσα να ήταν unicast εδώ. Γι' αυτό μάλλον και βγήκε έτσι, σχετικά φθηνά η φάση εδώ. Όλα μαζί. Όλα το ίδιο είναι ή έχουν διαφορές? Όχι, ναι, έχουν διαφορές, δεν είναι το ίδιο. Κάποια είναι δύο, ας πούμε αυτό βλέπω είναι ένα μόνο του. Και αν και μόνο αυτό βλέπω να είναι μόνο του. Δηλαδή τα άλλα, ναι, τα άλλα πρέπει να είναι ίδια. Α, λίγο μικρές διαφορές στη στάση τους, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Τα βλέπεις αυτά να έρχονται κατά πάνω σου. Εντάξει, αυτά τα αντιμετωπίζεις λίγο. Το άλλο πώς αντιμετωπίζεις. Και εδώ είναι τα token τους. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ευτυχώς που εντάξει, κλέβουν την παράσταση σε αυτό το επιτραπέζιο οι μινιατούρες. Οι κανονικές μινιατούρες του επιτραπέζιου. Πάρα πολύ ωραίες. Εδώ αυτές γενικά ένα ωραίο επιτραπέζιο και ενδιαφέρον από ό,τι φάνηκε. Απλά θα μας ζωρίσει λίγο στην όλη φάση όπως είναι μέχρι να φτιάξουμε ας πούμε τα άλλα. Με αυτά εδώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Με τα παραπάνω expansion δεν έμεινα πολύ ευχαριστημένος για το όπως είναι και πρέπει να τα φτιάξουμε εμείς. Κατά τα άλλα ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον επιτραπέζιο από ό,τι φαίνεται. Θα το δούμε σίγουρα μαζί. Αυτά νομίζω παιδάκια μου. Δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Σίγουρα θα δούμε κάτι ακόμα μαζί με αυτούς. Δηλαδή είτε να το παίζουμε, είτε ξέρω εγώ κάνα review ακόμα. Και γενικά μάλλον θα το παίξουμε και μαζί αυτό το επιτραπέζιο. Θα κάνω κάποιο βίντεο να ασχολούμαστε με αυτό. Αυτά παιδάκια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο πριν φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.